Net Net Economy. Η εκπομπή σήμερα γίνεται εν μέσω ανάμεσα σε δύο κρίσιμες ψηφοφορίες. Η μία έγινε, η άλλη έρχεται αύριο και εν μέσω σοβαρών επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ψηφίστηκε μετά από μία εβδομάδα σοβαρών πιέσεων προς όλο το σύστημα, προς τους Έλληνες βουλευτές, οι οποίες φορτώθηκαν το βάρος της διάσωσης του ευρώ. Όλοι ασχολήθηκαν με την Ελλάδα. Ακόμα και οι διεθνείς αγορές έπαιξαν στο ρυθμό του αν θα περάσει το μεσοπρόθεσμο ή όχι. Μεγάλο φορτίο για τους Έλληνες βουλευτές. Σήμερα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, καταλάβαμε τι σημαίνει η παγκοσμιοποίηση. Προς στιγμή, το διεθνές σύστημα ταράχθηκε, ταρακουνήθηκε από την αρνητική ψήφο του κυρίου Κουρουπλή. Και ακολούθως πήρε τα ίσα του, επανήλθε στη θέση του από την θετική ψήφο της κυρίας Παπαδημητρίου. Είχαμε λοιπόν προγραμματίσει μια συζήτηση, έχουμε προγραμματίσει μια συζήτηση για την οικονομία και κυρίως την ανάπτυξη. Την ανάπτυξη που όλοι αναζητούμε, αλλά καθυστερεί να έρθει. Ακούμε για σχέδιο Μάρσαλ, ακούμε για νέα βοήθεια, για απορρόφηση του ΕΣΠΑ και μικρή μηδαμινή συμμετοχή της χώρας, αλλά η ανάπτυξη καθυστερεί. Παρά τα αυτά και παρά τα επεισόδια λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας, τα μικρή έκταση ελπίζουμε όσο περνάει η ώρα επεισόδια, επιμένουμε στην ανάπτυξη αυτής της εκπομπής, για την ανάπτυξη, με καλεσμένους τον κύριο Γιάννη Μαγκριώτη, είναι υφυπουργός υποδομών και θα μιλήσουμε για το ΕΣΠΑ και τα δίκτυα. Και δεξιά μας έχουμε τον κύριο Νότι Μηταράκη, είναι αναπληρωτής τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας. Και στο άκρο δεξιά τον κύριο, αυτό δεν σημαίνει τίποτα για την πολιτική καταγωγή, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γιώργο. Το αντίθετο θα έλεγα. Έχουμε στην αίθουσα σύνταξη τον επιχειρηματία κύριο Βασίλη Κάτσο. Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος μιας φαρμακευτικής εταιρείας με πολύ καλές εξαγωγικές επιδόσεις. Και στο στούντιο της Μουρούζη τον κύριο Αλέξανδρο Παπαρσένο, πρόεδρο του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη ζωή των μικρομεσαίων και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν στον χώρο του. Καλησπέρα σας και στους δύο απομακρυσμένους καλεσμένους μας. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση, όπως είπε και ο. Και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρχει μια ευρύτατη συμφωνία στα θέματα αυτά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά και μέσα στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Μηταράκη, για να πούμε σε εσάς, το κόμμα σας άσκησε. Ψήφισε βέβαια κατά του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, έχει μια στάση κατά του μνημονίου. Τελικά να σας ρωτήσω κάτι απλά. Το μεσοπρόθεσμο προβλέπει συγκεκριμένους αριθμούς, συγκεκριμένα μέτρα. Ας υποθέσουμε ότι αύριο μεθαύριο γίνεστε κυβέρνηση. Δεν θα το σεβαστείτε, δεν θα το τηρήσετε. Ξεκινήσαμε πέρυσι μια πολιτική η οποία ήταν λανθασμένη. Ήταν μια πολιτική που έλεγε ότι στην προσπάθεια να αντιμετωπίσω το έλλειμμα, ένα πρόβλημα που είναι υπαρκτό, δεν πήρα κανένα μέτρο για την ανάπτυξη και κανένα μέτρο για το χρέος. Με αποτέλεσμα να μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο και τελικά σήμερα, το πρώτο πεντάμινο του 2011, το έλλειμμα να είναι 12% μεγαλύτερο από ό,τι ήταν πέρυσι το 2010. Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία. Όταν είναι 12%. Άμα δείτε το έλλειμμα του πρώτου πενταμήνου του 2011 σε ευρώ, είναι 12% μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του 2010. Το 2010 πάντως μειώθηκε. Με δραματικό τρόπο. Μειώθηκε κατά 2,5% ουσιαστικά, ενώ πήραμε 4 φορές περισσότερα μέτρα, οδηγήσαμε την οικονομία στη βαθύτερη ύφεση μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τελικά σήμερα το έλλειμμα πάλι αυξάνεται. Και στο μεσοπρόθεσμο που κατατέθηκε. Η μείωση δηλαδή των αριθμών ανάπτυξη είχε ξεκινήσει πριν από τα μέτρα, από την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως είχαμε μια ύφεση 0,2-0,3 και τώρα είχαμε 6,6% πρωτοφανές νούμερο στην ιστορία αυτής της χώρας και το πρώτο τρίμηνο του 2011 5,5. 6,6 στο τέταρτο τρίμηνο του 2010. Η ουσία είναι αυτή τη στιγμή. Το ερώτημα είναι, τα όρια αυτής της πολιτικής με κάποιο τρόπο έχουν ομολογηθεί. Σήμερα ψηφίζουμε ένα μεσοπρόθεσμο που συνεχίζει ακριβώς την ίδια κατεύθυνση. Ωραία, εσείς θα κάνετε, το αλλάξετε. Αύριο αναλαμβάνετε. Βεβαίως θα το αλλάξουμε. Σε ποια κατεύθυνση, τι δεν θα κάνετε. Καταρχήν, γιατί από την άλλη πλευρά της διαπραγμάτευσης έχει βάλει ένα πιστόλι στον κρόταφο. Υπάρχει μια πίεση προς τη χώρα, είναι δεδομένη αυτή η πίεση. Όπως όμως είναι δεδομένο ότι η πολιτική που ασκείται μέχρι στιγμής δεν βγαίνει. Το πρόβλημα στη διεθνή διαπραγμάτευση της χώρας είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει διαπραγματευτεί το μνημόνιο, όπως δεν έχει διαπραγματευτεί και το μεσοπρόθεσμο, και έχουμε συνηθίσει τώρα τους Ευρωπαίους εταίρους στο να μην συζητάμε επί της ουσίας των πραγμάτων.
Κύριε Μηταράκη, η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα δεν βγαίνει και το βλέπουμε στην εκτέλεση του προπολογισμού. Όταν πάει κανείς παρακλητός για να πάρει χρήματα, με δυσκολία διαπραγματεύεται. Εγώ θα το δεχτώ όμως αυτό να που λέτε. Απαντήσω, θέλω να σας ρωτήσω όμως, όπως ρώτησα τον κύριο Μακριώτη, το αντίστοιχο. Μήπως η κυρία Έλση Παπαδημητρίου είχε δίκιο λέγοντας σήμερα ότι το μνημόνιο δεν εφαρμόστηκε, γι' αυτό απέτυχε, ότι εφαρμόστηκε μόνο το 25%. Σας καταθέτω εδώ τις αιρετικές απόψεις των δύο κομμάτων, έτσι ώστε να γίνει αντιπαράθεση. Άμα δείτε τις επικαιροποιήσεις του μνημονίου, σε αυτές φαίνεται ότι το μνημόνιο το 2010 εφαρμόστηκε σχεδόν όπως είχε γραφτεί. Τι προέβλεπε το μνημόνιο το 2010? Προέβλεπε οριζόντιες περικοπές, γίνανε. Προέβλεπε αύξηση φορολογικών συντελεστών, γίνανε. Δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για ιδιωτικοποίηση στο μνημόνιο και κατά συνέπεια αυτές που δεν γίνανε δεν προβλεπόντουσαν και στο μνημόνιο. Η κυβέρνηση είχε ένα μικρό στόχο ιδιωτικοποίηση που δεν το πέτυχε. Έγινε. Δεν υπήρχε πρόβλεψη στο μνημόνιο για τη φοροδιαφυγή και αντίθετα όλη η φορολογική νομοθεσία και όλη η έννοια της αύξησης των φορολογικών συντελεστών δεν βοηθάει στην πάταξη φοροδιαφυγής. Αυτή τη στιγμή, το πρώτο πεντάμινο του 2011, τα δημόσια έσοδα έχουν πέσει 7%. Ξέρετε τι προέβλεπε ο προπολογισμός? Αύξηση 8,5%. Έχουν μια ψαλίδα 15%. Μα για πρόβλημα σας ρωτάμε. Άρα εμείς πείτε λέμε, μας δύο-τρία πράγματα. Διότι και όλοι διαφωνούν με την ύφεση. Δεν υπάρχει κανένας. Να σας διακόψω μισό λεπτό. Γιατί βλέπουμε στην οθόνη μας να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι μπορούν να στέλνουν μηνύματα στο 54160. Και email στη διεύθυνση neteconomy@r.gr. Να σας πω επιλεκτικά τρία πράγματα έτσι και καταληκτικά για να προχωρήσουμε. Πρώτον, ένα φορολογικό σύστημα το οποίο είναι ανταγωνιστικό. Φορολογικός συντελεστής εταιριών στο 15% για να είμαστε κοντά στις όμορες χώρες, Βουλγαρία, Κύπρος, οι οποίες αυτή τη στιγμή παίρνουν τις ελληνικές επενδύσεις. Αντί λοιπόν να έρχονται επενδυτές στη χώρα μας, οι ελληνικές εταιρείες φεύγουν προς τα έξω. Δεύτερον, εσωτερικό χρέος. Και θα ανταγωνιστούμε εκεί φορολογικά την Βουλγαρία? Δεν θα την ανταγωνιστούμε στο νούμερο της. Αυτό είχε επιχειρηθεί και η Νέα Δημοκρατίας προηγούμενης. Ναι, το οποίο δεν απέδωσε. Δεν είχαμε ύφεση. Δεν είχαμε ύφεση. Μα πολύ είναι περισσότερο που δεν είχαμε ύφεση. Να πάω στο δεύτερο, να μιλάω για θέματα ρευστότητας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εσωτερικό χρέος στην Ελλάδα 7,5 δισεκατομμύρια που το δημόσιο χρωστάει στην αγορά και αυτό έπρεπε να έχει προβλεφθεί στην επόμενη δόση του μνημονίου να πληρωθεί. Δεν έχει πληρωθεί. Αυτή η ένεση ρευστότητας θα επέτρεπε στην ελληνική οικονομία να κινηθεί. Και το τρίτο, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που το κόβουνε πολύ περισσότερο από ό,τι προέβλεπε ο ίδιος ο προϋπολογισμός. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δίνει μεγάλη όθηση στην εργασία, δίνει μεγάλη όθηση και στις ιδιωτικές επενδύσεις και έχει σταματήσει πλήρως. Η απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ θα επανέλθουμε, κύριε Μηταράκη, για να δούμε με ποιο τρόπο όταν λέει η κυβέρνηση. Σας είπα όμως συγκεκριμένα τρία πράγματα και να μιλήσουμε σε επιστημένους. Δεν έχω χρήματα και εσείς λέτε να δώσει αυτά που χρωστάει. Όταν λέει ότι δεν έχω χρήματα. Αλλά θέλω να πάω. Αν ένα μνημόνιο για να πάρει χρήματα, πρέπει να προβλέψει και το εσωτερικό κομμάτι. Αμέσως μετά, κύριε Μηταράκη. Να πάμε στον κύριο Τσακ.